Αυτό είναι το σανατόριο της Πάρνηθας, το νούμερο ένα πιο στοιχειωμένο μέρος της Ελλάδας. Και σήμερα παρέα με τον Dream, τον Τζάνε και τον Βάγκο θα επιχειρήσουμε να μείνουμε και να κοιμηθούμε μέσα όλο το βράδυ. Αν καταφέρετε και μείνετε όλη τη νύχτα μαζί μου μέσα, στο τέλος του βίντεο θα κερδίσετε ένα μυστηριώδης δώρο. Ενώ αν κάποιος από εμάς σκεφτεί και βγει έξω, θα πρέπει για μια εβδομάδα να ανεβάζει στο Instagram story μου ο φλόρος της παρέας. Το σανατόριο ήταν υπεύθυνο για τη φροντίδα ασθενών που έπασχαν από φυματίωση το 1914 και το κλίμα στο σημείο που χτίστηκε ήταν το ιδανικό για τη θεραπεία της ασθένειας αυτής. Το 1943 ανακαλύφθηκε η Πινικυλίνη, οι υπηρεσίες του κτηρίου υπονομεύτηκαν. Ενώ αργότερα έγινε ξενοδοχείο το οποίο δεν άρχισε να κλείσει καθώς είχε μεγάλο ανταγωνισμό. Τέλος το 1999, μετά το μεγάλο σεισμό, το μέρος κρίθηκε ακατάλληλο προς πρόσβαση λόγω επικινδυνότητας. Γι' αυτό παντού απ' έξω θα δεις πινακίδες οι οποίες γράφουν απαγορεύεται η πρόσβαση. Λίγο πριν τις 6 φτάσαμε, κάναμε μια καλή γύρα εξερευνώντας τα περίχωρα του κτηρίου όσο είχε ακόμα φως, κρύψαμε τα μάξι να μην φαίνεται απ' έξω, πήραμε τις τσάντες μας και σιγά σιγά αφού σκοτεινιάσε ετοιμαστήκαμε για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Στόχος μας βέβαια είναι όχι μόνο να διανυκτερεύσουμε μέσα, αλλά να φέρουμε εις πέρας τρεις αποστολές ξεκινώντας με την πρώτη. Εξερεύνηση στο πάρκο των ψυχών. Εντάξει, εγώ το περίμενα πολύ μεγαλύτερο. Πριν που είχε φως, το τσέκαρα λίγο. Είχε έρθει και μια κυρία απ' έξω και μας είπε την ιστορία. Εδώ υποτίθεται ότι ονομάστηκε έτσι πάρκο των ψυχών, γιατί αναπαύονται οι ψυχές όσων πέθαναν από φυματίωση μέσα στο σανατόριο. Αυτό πήγε, ρε. Τρόμαξε. Ο άλλος νόμιζε ότι τρελάθηκε, ρε. Όχι, από εδώ πρέπει να ήταν είσοδος, ρε. Είσαι στο πάρκο εκείνο εκεί είναι. Όχι, δεν κατάλαβες ότι αυτό δεν είναι μονοπάτι. Λοιπόν, α, ρίτσος, ε! Ποιος είπε για το ρίτσο πριν? Ότι πέθανε η τύπη. Αγαπούμε τη γη, τους ανθρώπους και τα ζώα, τα ερπετά, τον ουρανό και τα έντομα. Είμαστε και εμείς όλα μαζί, μαζί και ο ουρανός και η γη. Απόσπασα από την Αερίνη Συμφωνία γάμα.ρίτσος. Αφού διαβάσαμε και το κείμενο, κάναμε ένα last check σε έναν από τους κορμούς και ξεκινήσαμε για να μπούμε στο κτίριο. Εν τω μεταξύ λένε ότι μετά τη νύχτα. Ναι, γενικά ο Dream παραλυρεί, θα το δείτε και πιο μετά στο βίντεο. Εσύ με το φακό στο κάτσε. Και εγώ τι γίνεται. Το μπέλε. Ο άλλος έχει χαζεύσει να ξέρει. Πρώτο task στέφτηκε complete με επιτυχία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ξεκινάμε το δεύτερο. Εξερεύνηση όλων των ορόφων στο σανατόριο της Πάρνηθας. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα μπούμε από εδώ, ή θα πρέπει να σκαρφαλώσουμε από αυτό εδώ το παράθυρο. Θα σου πω κάτι. Το πάνω μυρίζει πιο ωραία από το κάτω πάντα. Πάμε το κάτω. Κάνω την αρχή, παιδιά. Εντάξει, για κτίριο που απαγορεύεται, μπορώ να πω ότι η είσοδος ήταν αρκετά εύκολη. Αν και μόλις μπήκαμε κατευθείαν ξεκίνησε παράνοια. Οι δυνάμεις του κακού έχουν εισέλθει. Ο Γκάνταλφ όμως έχει έρθει εδώ πέρα να ξορκίσει όλα τα κακά. Ναι, ο μάγος από τον άρχοντα αυτοκινητιών είναι για όσους δεν το ξέρετε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Να ξέρουμε πώς θα βγούμε μετά. Καλά, ναι, θα το βρούμε, εντάξει. Πώς, έλα, πάμε από εδώ. Πολλές επιλογές για το που να πάμε, από τις οποίες η πρώτη μας έβγαλα σαν διέξοδο. Όλα σου σωμαλάκα. Όχι, τίποτα. Τρολ. Εντάξει, δεν έχει κάπου εδώ να πας. Ορίστε, πολυθρόνα, Τζάνε, άμα θες το βράδυ να ράξεις. Για φωτιά μπορείς να τα βάλεις όλα, άμα θέλεις. Πρώτη εντύπωση από το σανατόριο. Αρχικά είναι τέρμα στη σκόνη και έχει μια μοναδική μπόχα η οποία ουρλιάζει εγκατάλειψη. Περίπου 20 λεπτά εξερεύνησης πέρασαν μέχρι να εντοπίσουμε την πρώτη σκάλα για να αλλάξουμε όροφο και να πάμε στον πρώτο. Θυμάσαι εσύ τώρα πώς να γυρίσουμε μόλις μπεις εδώ μέσα και πάρεις άλλες δύο αριστερές τροπές. Καλά, άστο, καλύτερα. Άστο, τελείως. Τρόμαξες! Εγώ, είσαι καλά, ρε. Είσαι καλά, ρε, εγώ, ρε, εγώ. Μαγιές, τι είναι αυτό, ρε. Κόκια, πάμε κάτω. Πάμε, ναι. Μα, δεν καταλαβαίνεις τι μας πρέπει να κάνουμε. Ναι, να χαθούμε στο σανατόριο. Έναν ολόκληρο κύκλο κάναμε, καθώς λίγα βήματα μετά βρεθήκαμε στο δωμάτιο από όπου είχαμε μπει στο κτίριο. Ωραία, μόλις κάναμε ένα ωραίο κύκλο. Όχι, ρε, αυτή είναι η είσοδος που μπήκαμε. Ξανά πάνω λοιπόν, συνεχίζοντας τη βόλτα μας, αν μπορείς να την πεις και έτσι, παίρνοντας ένα γκρεμισμένο ομόλοφο, ο οποίος θα αποτελέσει βασικό checkpoint του πρώτου ορόφου για να έχουμε και ένα-δύο σημάδια στο να μην χαθούμε, έτσι. Εδώ τώρα λογικά είμαστε πρώτο όροφο, ρε. Το υπόγειο κάπου διάβασα ότι ήταν σε ισόγειο όροφο, κατάλαβα. Οπότε είναι ίσως το υπόγειο. Δεν είσαι κάτι, μπρο. Αμαν! Αυτά εδώ όμως. Αυτό το μέρος είναι σαν το μυαλό μου. Γενικότερα σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι ο χώρος είναι τρομακτικός. Βρήκαμε ένα δωμάτιο με σπασμένα ντουλάπια, λάστιχα, ενώ συνεχίζοντας κατά μήκος του βασικού διαδρόμου ένα ακόμα τεράστιο χώρο γεμάτο σκουπίδια και σπασμένα έπιπλα. Δεν μπορούμε να βρούμε σκάλα για να ανέβουμε σε πιο πάνω όροφο, ρε φίλε. Θέλει καλή εξερεύνηση η όλη φάση. Έχει άτομα εδώ πέρα από την Πάρνηθα που το ξέρουν να παίξουν και να ανακατοπτά. Στάτε. Λοιπόν, άλλος ένας κοιτώνας εδώ πέρα. Αράχνες. Βάζει τις αράχνες. Μέρος εγκαταλειμμένο. Δεν έχει πολλά ζωήφια. Είναι παράξενο αυτό. Πάμε μία και από τέρμα δεξιά που δεν πήγαμε πριν. Από εδώ ήρθαμε εμείς, ε. Που είναι ο αμόλοφος. Ναι, οπότε πάμε από την άλλη. Έσπασα μπουκάλια Red Bull, έχει έρθει κόσμος εδώ. Αυτό δεν το τσεκάραμε καν. Το θέμα είναι να βρούμε κάπου που να έχει τέτοιο, ρε. Σκάλες. Κάτσε εδώ, πρόσεξε, μην πέσει κανείς. Σπάσει κανένα πόδι.
Πλάκα κάνεις. Οπα, οπα, είσαι καλά. Ναι ρε. Σίγουρα. Ναι, cool, cool. Ξεκόλα. Κακή βουτιά στην τρύπα ήταν αυτή και εγώ πάρα πολύ τυχερός που δεν χτύπησα σοβαρά. Έλα, λοιπόν, από εδώ ανεβαίνουμε, να ξέρετε. Όπως βλέπεις, ο σεισμός έχει κάνει την πρόσβαση στους αρρώφους αρκετά δύσκολη και σαν να μην έφτανε αυτό. Θόρυβοι ακούγονται από πάνω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φάντασμα, επισκέπτες ή η φαντασία μου. Τα καλά νέα πάντως είναι πως ολοκληρώσαμε και τον πρώτο όροφο, φέρνοντας την δεύτερη αποστολή ένα βήμα πιο κοντά στη νίκη. Και από εδώ έχει σκάλα, αυτό. Εδώ έχει σκάλα και καταστράφηκε γι' αυτό. Κοίτα, άμα παρατηρήσεις όλα πάνε έτσι, κοίτα. Εκεί, δε. Καλά, κοίτα, μπορείς να ανέβεις, μπορείς. Βαλέτα κάπως. Αλλά πώς κατεβαίνεις, ρε, μετά. Επιδάς, ρε, εντάξει, τι είναι, 2 μέτρα ύψος. Επιδάς, πού θα πηδήξεις, δες λίγο. Απλά, ρε, φίλε, εδώ, σκουριασμένα, τέτοια, αυτό είναι το θέμα. Έλα, μπορείς να βρούμε κάτι. Θα έχεις, δεν έχεις, δεν. Ολόκληρο χτίριο σε γάμα, σε μορφή γάμα είναι. Εδώ. Έχεις καλά. Ναι, έλα, αλλά όχι. Α, ναι, ρε, έτσι πάλι, τέτσι. Ευτυχώς τα ανεβήκαμε όλοι χωρίς απώλειες. Προφανώς μην το δοκιμάσαμε πάντα εκεί, έτσι. Είμαστε τρίτο όροφο, άμα δεν κάνω λάθος, έτσι. Πάμε να βρούμε λίγο ένα παράθυρο να δούμε πώς φαίνεται έξω. Θα κοιτάξεις από κάτω. Ξανά, να σε δούμε. Ξέρετε ότι είμαι πειραχτήρι, ειδικά σε τέτοιες και καλά παραφυσικές καταστάσεις. Αν και ανεβαίνουμε ορόφους, οφείλω να ομολογήσω ότι όλα τα δωμάτια, παύλα διάδρομοι μου φαίνονται σχεδόν ίδια, καθώς τα πάντα είναι γκρεμισμένα και διαλυμένα σε μικρά κομματάκια. Όπ, και άλλα σκαλιά. Από εδώ μπορείς να κατέβεις. Α, παπά. Πάμε για όροφο νούμερο 4. Α, εδώ έχει και τέτοιο, το κάθε σκαλί έχει και ανηφορική κλίση. Ποιος τι σημαίνει αυτό, Ναι, το έφτιαξε το φάντασμα. Όχι, είμαστε στη Μόρια. Το πιο ακραίο, ξέρεις, δεν θα ήθελε να πέσει σκάλα για να πούμε. Σταμάτα, ρε, ναι. Έχει σκάλα για να πάμε πάνω. Α, έχει, ρε. Όλοι είμαστε fix. Έλα, εδώ καλά είναι, ρε. Εδώ είναι όντως καλά για να κοιμηθείς. Έπρεπε να λύσουμε και αυτό το θέμα μετά την εξερεύνηση, βλέπετε. Εντάξει, εμένα πάνω κάτω παντού το ίδιο μου φαίνεται. Δηλαδή, απλά όσο ανεβαίνεις ο ρόφος είναι και πιο καθαρά. Έλα, πάμε από εδώ, μην περπατάς πολύ στα μπαλκόνια, δεν είναι. Η ώρα περνούσε και ενώ κάναμε φουλ γύρες σε όλο το μήκος του κτηρίου από όροφο σε όροφο, το μόνο που δεν έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα είναι φαντάσματα. Πέμπτος και τελευταίος όροφος λοιπόν, last one για να τερματίσουμε και το δεύτερο task της αποστολής, φέροντας τα παιδιά ένα βήμα πιο κοντά στο μυστηριώδης δώρο που τους έχω ετοιμάσει για το τέλος. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο όροφο και κατευθείαν μάτι, το οποίο κάποιος πάτησε από πάνω, με πυραμίδα. Παντού στους δίκους γενικότερα υπάρχουν κάθε λόγης κατάρες και βρισχές, με το πιο αποκρουστικό για μένα να είναι αυτό. Εδώ και φτάσαμε στο τέλος και αράξαμε για λίγο. Είδες ένα που, που ήταν ασανσέρ. Όχι. Εάν κάτσετε εκεί, μπορώ να κατέβω να σας βρω. Έλα, κατέβα. Αυτοί που ήταν βγήκανε. Ήταν αυτοί που. Δεν νομίζω. Αφού έφυγαν εκείνοι με τα μάξι. Εδώ λοιπόν, μάγκες, έχουμε βρει τσακάλια που κάθονται ακριβώς από πάνω στην ταράτσα. Δεν καθόμουν. Τίποτα. Και βλέπει να πόρτα. Άκουσα φωνή. Άκουσα φωνή και λέω: ο Ντρίμ είναι δίπλα μου. Ο Τζάνε δεν είναι η φωνή του αυτή. Ο Βαγγέλης δεν είναι. Πορτοκαλί φωνή. Βλέπω ένα πορτοκαλί που μου λέω: κοιτάω, μήπως περνάει κανένα μάξι. Δεν περνάει και βλέπω που πάνω να με κάνω. Λέω: τι γίνεται, ρε. Εμείς εδώ μένουμε. Αυτό είναι ο Μίτσος και εκτός από το ότι μας έδειξε τον δρόμο για να ανέβουμε στην ταράτσα, μας είπε ότι έρχεται εδώ χρόνια. Απολαμβάνει την ησυχία του κτηρίου έχοντας εξερευνήσει κάθε γωνιά του. Έχουμε τελειώσει και το task νούμερο 2. Έχουμε εξερευνήσει ισόγειο, γιατί από ό,τι μάθαμε είχε και άλλους δύο ορόφους από κάτω, το οποίο δεν μπορεί να πάει κανείς εκτός άμα είσαι πολύ μικρογαμωμένος. Πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Και το μόνο που έχει μείνει τώρα για να φέρουμε όλη την αποστολή εις πέρας είναι απλά να ξημερώσει για να κάτσουμε όλο το βράδυ εδώ πέρα. Είμαστε κάτω από τη σκιά του βουνού. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι full χλέ. Γενικότερα, παιδιά, να ξέρετε, πέρα από το ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στα φαντάσματα εξαυτά, στους εξωγήινους νέους. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Τι δεν βράδυ. Έχει έρθει, πίσα βράδυ. Ποιο πίσα, 7 η ώρα το απόγευμα είναι, ρε μπρο. Μετά τις 12 δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Α, τότε βγαίνουν τα φαντάσματα έξω. Έχοντας πλέον εισέλθει στο τρίτο και πιο δύσκολο μέρος της αποστολής, να μείνουμε δηλαδή μέσα όλο το βράδυ, είπαμε να πάρουμε το δρόμο για τους κατορόφους. Α, ναι, ρε, από εδώ είναι, έλα. Ναι. Αρκετά πιο επικίνδυνη κατάβαση από την ανάβαση, θα το τονίσω εδώ πέρα, μην το δοκιμάσετε αν έρθετε εδώ. Και αφού κατεβήκαμε όλοι, ξεκινήσαμε την αναζήτηση για το καλύτερο δυνατό σημείο που θα μπορούσαμε να κατασκηνώσουμε, ψάχνοντας κατά κύριο λόγο κάπου που να μην υπάρχουν παράθυρα, ώστε να μην μας χτυπήσει το ρεύμα του αέρα πιο αργά το βράδυ, το οποίο μάθαμε από το Μίτσο ότι δυναμώνει αρκετά μετά τις 12:00 και κάνει το κτίριο να ακούγεται όντως στοιχειωμένο. Αν βάλεις τη φαντασία σου βέβαια να το κάνει, έτσι. Ναι, αυτή ήταν άλλη παρέα που συναντήσαμε όλο στοιχείως μέσα. Πίστευτο. Έλα.
κόβουμε. Πάμε, φέρε τα συμπράγκαλα εδώ. Εγώ έχω έρθει επαρκώς επανδρωμένος. Εδώ δεν μπορείς να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς για κανένα λόγο. Εκείνο το σημείο που είχαμε βρει πριν με τα λάστιχα, ρε. Είναι το καλύτερο νομίζω μια φορά. Εκεί ήταν η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Ναι, το ξέρω, μίλησα εγώ, ρε. Τα κανόνισα όλα. Αγκαλίτσα, αγκαλίτσα, αγκαζέ. Γιατί γκρινιάζεις? Έχει 10 λεπτά, βγήκαμε να πάρουμε ένα σιλίδι μπάνκ και έχεις φαγωθεί, αλήθεια, έχεις ζαλίσει. Ζαϊμπάλ. Εμένα μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει. Είναι τέλειο, είναι τέλειο, πεντακάθαρα όλα. Ζάντα, δεν θες να μείνεις εδώ πέρα, δεν σ' αρέσει. Εδώ θα, ή τι θα μείνουμε εδώ. Εδώ θα μείνουμε, δεν έχουμε κι άλλο. Εγώ θα κάνω και αύριο ρε, πρόκειο. Δεν έχετε θέλει. Δεν είναι πολέμο, βλέπεις τη θεία έξω, έχεις το παράθυρο. Το παιδί έχει χαζέψει τελείως. Λοιπόν, αρχικά το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε κάτι να καθαρίσουμε λίγο τα γυαλιά που έχει εδώ πέρα. Μην νομίζετε, αυτοσχέδιες κούπες φτιάξαμε με ό,τι πρόχειρο ξύλο βρήκαμε μπροστά μας. Πολύ καλύτερα. Κι άμα έρθει κανένας το βράδυ. Ω, δες εδώ πως έχει σηκωθεί σκόνη. Άνοιξαμε sleepy bank, απλώσαμε τα πάντα και άραξαμε σκοτώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα γίνεται μέχρι που. Η ώρα έχει περάσει 12 μόλις. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να πάμε να ψάξουμε την πόρτα. Πάμε καμπάνες, μπρο, πάμε. Τι άκουσες? Καμπάνες τι πάνε, τα φαντάσματα θα βγουν τώρα. Έχω κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αξιόπιστη. Θερμομετρητή καλή, αυτό ακριβώς κάνει. Και βγάζει και βίντεο ταυτόχρονα. Να, εσένα τώρα τη φάτσα που χτυπάει το φως και την έχει φουλ κόκκινη, ξέρω εγώ. Το κόκκινο είναι το σωστό. Το κόκκινο σημαίνει ότι είναι ζωντανό πλάσμα. Θερμότητα σημαίνει τώρα, εκεί πέρα απλά σκάει το φως, γι' αυτό επίσης κάτω φως. Οπότε πάμε να κάνουμε μια γύρα, ένα tour, μπάς και ξέρω εγώ, φάντασμα. Από εδώ είναι που έκανες εσύ το κύκλο, ρε. Προσοχή, γιατί εδώ είναι και οι τρύπες. Τώρα, να σου πω κάτι, δεν σου θυμίζει λίγο Silent Hill? Κάνε κάτι. Θα βάλω να δω το Silent Hill, δηλαδή. Τώρα μόνο θέρμο δεν είναι αυτή η κάμερα, δεν ξέρω. Από εδώ ανεβαίνουμε, ρε. Εντάξει. Ρε φίλε, σκέψου ότι όλα τα βγάζει κόκκινα. Εκτός από εσάς που φαίνεστε μπλε, ξέρω εγώ. Οπότε υποτίθεται ότι άμα βρούμε φάντασμα, τι θα είναι, μπλε, ναι. Βλέπεις. Ναι, γιατί είναι πιο ψυχρό, ξέρω εγώ, παιδάκι μου. Σημαίνει ότι είναι ένα πνεύμα κατοικεί μέσα. Εντάξει, να πω και εγώ μια μαλακή. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε ένδειξη. Τι ένδειξη να έχουμε, τι περίμενε. Το πολύ πολύ να ακούσει καμιά λεπού. Λεπού, που είδαμε. Ρε. Πες μου πόσο τις εκατό πιθανότητες είχες να βρούμε κάποια ένδειξη. 1%. 1% είχες τόσο υψηλό ποσοστό στο μυαλό σου. Ότι... Κάτι είδα ένα γκράβιτι μπουζούκα μου, μελάνιασες λίγο κάτι τέτοιο. Με το μελάνιασες. Έχω κάτι. Κλικάρτας αυτό το βίντεο δεν πιστεύω να νομίζετε ότι θα δείτε κάτι fake, είτε σε reaction είτε σε effect. Αν δούμε κάτι θα είναι 100% real, I promise. Μήπως το βράδυ αλλάζουν τα locations. Πίσω στη βάση μας λοιπόν, έτσι το λέμε τώρα, έτοιμοι να φορέσουμε πιτζάμες, να ξαπλώσουμε και να περάσουμε το βράδυ μέχρι να ξημερώσει ώστε να ανοίξουμε το δώρο. Εμείς πέσαμε εδώ για ύπνο, εσείς. Είπαμε για επιθεώρηση, ο Βάκης να μιλήσουμε κάτι φαντάσματα. Φαντάσματα, τι λες? Ναι, ρε, τα πνεύματα σου λέει την τέμπα. 2 και 10. Και φαντάζομαι να μην είναι κανείς. Και φάντασμα, ε. Για να σας δώσω λίγο context, ξυπνήσαμε γιατί μια παρέα αρκετών ατόμων εισέβαλε στο νυχτερινό μας κατάλημα, φωνάζοντας και γελώντας full δυνατά, αφήνοντάς μας χωρίς επιλογή από το να τους ανταποδώσουμε την ενόχληση κάνοντας το ρίβους για να τους τρομάξουμε. Ινδιάνα Τζάνε. Ε, τώρα το έχουν ράψει τώρα, έτσι. Δεν ακούγεται τίποτα. Κάνουμε φέγγεις πάνω. Χαίστηκες πάνω, σε βλέπω. Εγώ όπως και να έχει, θα επιχειρήσω να ξαναπέσω για ύπνο τις υπόλοιπες 4,5-5 ώρες. Φαντάσου μόνο πως το ζούσαν οι άλλοι που μπήκανε στο πιο στοιχειωμένο κτίριο της Ελλάδας και άκουγαν κραυγές αγωνίες από τον Τζάνε. Έτσι θα κοιμηθώ για κανένα λόγο, πάω έξω να το πάω. Τι ώρα είναι? 3:30. Να πούμε ότι θέλω να κοιμηθούμε από τη σημεία και... Και ο Τρίμ μας το έχει λιώσει. Ρίσουμε και τέταρτο. Α, να, από εδώ είναι ρε. Πασκαλιά. Μας πήρε κανένα τέταρτο τουλάχιστον να βρούμε την έξοδο, δεν θα σας το κρύψω. Ε, τι πες? Δες λίγο που κοιμάσαι. Δεν έχει πολύ κρύο. Τώρα εγώ βρήκα τα βγω. Βρήκα εγώ μέχρι να βγω, δεν το βρήκατε εύκολα.
Ήταν 6 άτομα μέσα πριν. Σας ακούσανε τέλος πάντων να τους τρομάξουν. Αυτό θεωρώ. Φωνάζε, λένε, ξέρω εγώ, έχει κι άλλο κόσμο. Όχι, λέει το πιο τρομακτικό. Μας λένε βασικά θα μπείτε στο σανατόριο. Λέμε εμείς γιατί. Και λέει γιατί ξέρω εγώ, ακούσαμε φωνές μέσα. Το πιο τρομακτικό είναι ότι ακούσαμε. Κι άλλοι εδώ, μελωστό. Έχει κάποιο από εσάς subscribe στο κανάλι Κρυσκόγια? Όχι, αλλά σε κολλήσω στο YouTube δεν έχεις. Έχασες αυτό. Σιγά δεν το έπαιρνε. Θα στόρνα, δεν είχε. Μα δεν είχε ένα άμα το πέρυσι, όχι. Θα το άφηνα μέσα στα μάξια και άμα ήθελες πέρα το μετά. Κατά τις 4.30 τελικά είπαμε να πέσουμε μια και καλή για ύπνο, γυρνώντας και οι τρεις πίσω στα sleepy bank. Ενώ κατά τις 10 το πρωί ξυπνήσαμε full πρισμένοι. Από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, έχει ξημερώσει. Δεν είμαστε κάπου αλλού σε μεταφυσικό μέρος. Δεν έχουμε κάνει transportation. Και ένα πράγμα έχει μείνει να κάνουμε, έτσι. Εφόσον καταφέρατε και μείνατε όλο το βράδυ μαζί. Και καταφέραμε επισήμως και το τρίτο τάσκ. Δεν έχω παρά να σας παραδώσω το δώρο σας. Άδειξε το δώρο. Το οποίο είναι αλουμινόχαρτο. Εικόνες στις οποίες δεν πρέπει να τον παίξεις.